Το εμβόλιο που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τον νέο κορονοϊό είναι αποτελεσματικό κατά 76% στην πρόληψη συμπτωματικών κρουσμάτων, έκανε γνωστό η Βρετανοσουηδική Φαρμακευτική Εταιρεία, επικαλούμενη επικυρωποιημένα δεδομένα κλινικής δοκίμης, η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ, στο Περού και στη Χιλή. Η AstraZeneca δεσμεύθηκε την Τρίτη ότι θα ανακοίνωνε μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες πρόσφατα δεδομένα, μετά την κριτική που της άσκησε Αμερικανικός Εποπτικός Φορέας, τονίζοντας πως ενδέχεται να ανακοίνωσε σε παραχημένα στοιχεία για το εμβόλιο της. Στη εμβόλια ειδικά όμως υπάρχει τόσο αυστηρός έλεγχος, όπου το παραμικρό, δηλαδή η μία περίπτωση στο εκατομμύριο, οφείλει να ελέγχεται. Άρα λοιπόν, το ότι συμβαίνει αυτό μπορούμε να το πάρουμε από την άλλη άποψη, ότι υπάρχει τόσο αυστηρός έλεγχος που δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Και οι δημόσιες αρχές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ελέγχουν τις πιο σπάνιες περιπτώσεις για να δουν πού οφείλονται. Αυτό σημαίνει εξαιρετική ασφάλεια για τα εμβόλια και εξαιρετικός έλεγχος. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ώρα τα οποία να ενοχοποιούν το συγκεκριμένο εμβόλιο για τα θρομβοεμβολικά επεισόδια τα οποία ενδεχομένως κατηγορήθηκε. Βέβαια, ίσως είναι πρόωρο να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να τρέξουν και άλλες μελέτες, θα πρέπει να γίνουν επεξεργασίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα, μπορεί πριν από λίγες ημέρες η Ελλάδα να ξεκίνησε τη σταδιακή άρση του πολύ αυστηρού lockdown για την πανδημία. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η άρση κάποιων από τους περιορισμούς είναι και η τελευταία που θα δούμε για τις επόμενες εβδομάδες. Και αυτό από ό,τι φαίνεται, διότι στο τραπέζι έχει ήδη πέσει σχέδιο για παράταση του αυστηρού lockdown. Ενώ, όπως εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα Channel, ο καθηγητής μηχανικής και υγειονομικής περιβαλλοντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, τα πράγματα θα αρχίσουν να είναι καλύτερα από το Πάσχα και έπειτα, ενώ επιπλέον υπογράμμισε πως σημαντικό βήμα για την πορεία της πανδημίας αποτελούν τα self-test, τα οποία θα κάνουν οι πολίτες μόνοι τους. Αφού βεβαίως γίνουν τα αντίστοιχα μοριακά τεστ κτλ., η αλήθεια είναι ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σπάσουμε πολλές αλυσίδες μετάδοσης, που σημαίνει να μειώσουμε σημαντικά τη συνολική διασπορά του ιού στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε στο βάθος χρόνου, δηλαδή μέχρι το τέλος του